ο στόχος του ΚΚΕ για τις εθνικές εκλογές? Κοιτάξτε, δεν μπορεί να ήταν διαφορετικό στόχος από αυτό το οποίο προμηνύεται για την επόμενη μέρα. Δηλαδή, η επόμενη μέρα μετά τις εκλογές θα είναι μια μέρα η οποία θα συνεχιστεί η αντιλαϊκή επίθεση, οποιουσδήποτε κάνει στην κυβέρνηση. Γιατί δεν σας άρεσε το πρόγραμμα του κ. Τσίπρα χθες? Αντιλαϊκό ήταν το πρόγραμμα. Προσέξτε. Με 500.000 θέσεις εργασίας. Αυξήσεις είδαμε σε μισθούς, σε συντάξεις, σε πράγματα. Πώς δεν σας εκφράζει αυτό? Εντάξει, έχουμε προεκλογική περίοδο. Η μετεκλογική περίοδο είναι η βασική όμως. Στην προεκλογική περίοδο. Εκλογές, όπως λένε και άλλα πράγματα. Έτσι, λοιπόν, η ουσία ποια είναι? Υπάρχει η έκθεση αξιολόγηση τη Κομισιόν. Mm-hmm. Που προδιαγράφει την επόμενη μέρα. Υπάρχουν τα πρωτογενή πλονάσματα μέχρι το 2060. Η αντιλαϊκή επίθεση είναι όποιος και αν είναι η κυβέρνηση. Mm-hmm. Θα συνεχιστεί, λέτε, επόμενα. Ακόμη και με εφεδρείες. Άλλωστε είναι δοκιμασμένα ακόμα. Και η Νέα Δημοκρατία είναι δοκιμασμένα. Και μάλιστα σήμερα η Νέα Δημοκρατία τι κάνει? Ξεπληρώνει το δώρο που της έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Που την ξέπλυνε και τώρα προσπαθεί να τον κάνει ως αντίπαλο για να το συσπυρώσει. Μάλιστα. Μιλώντας πάλι περί κομμουνιστικού κινδύνου και όλα αυτά τα ζητήματα. Εμείς τι θέλουμε αυτή τη στιγμή? Εμείς θέλουμε αυτή τη στιγμή ο λαός να μην επιστρέψει σε δοκιμασμένες λύσεις, να καταδικάσει πολιτικές αντιλαϊκές και βεβαίως να οργανώσει καλύτερα την επόμενη. Να είδε ο λαός όμως, κύριε Καραθανασόπουλο, επειδή το λέτε. Ο λαός είδε τι σημαίνει αριστερά όμως τώρα. Τη γνώρισε την αριστερά ως κυβερνόσα πλέον. Η μόνη προσφορά του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι αυτό που λέγαμε παλιά, οι αγωνιστές ή έτσι. Τώρα κυβέρνησε αριστερά. Έχει δείγματα γραφής, κύριε Καραθανασόπουλο. Έχει δείγματα γραφής μιας πολιτικής βαθύτατα αντιλαϊκής, την οποία ξεκίνησε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και πήρε τη σκητάλη και ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν καμία σχέση. Είναι δηλαδή μια προσπάθεια συντηρητικοποίηση με το ΣΥΡΙΖΑ της κοινωνίας. Άρα δηλαδή είναι μέρος του πολιτικού συστήματος και μάλιστα του πιο παλιού πολιτικού συστήματος. Εξηγήστε μου λίγο πώς όμως εξηγείτε εσείς από την άλλη το ότι ο λαός και στις ευρωεκλογές επέλεξε τις δοκιμασμένες, όπως είπατε, λύσεις και το Κομμουνιστικό Κόμμα έμεινε σταθερό όπως τόσα χρόνια στο ίδιο περίπου ποσοστό? Ναι, γιατί κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι τυχαίος ο σχετισμός δύναμης σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Ένα το κρατούμενο αυτό. Ένα το κρατούμενο είναι αυτό, ότι είναι αρνητικός ο σχετισμός δύναμης. Και το εργατικό κίνημα και το λαϊκό κίνημα βρίσκεται σε μια περίοδο υποχώρησης. Μήπως και εσείς κάτι δεν κάνετε αυτή, καλά, λοιπόν, αυτό άποψη, λέω. Προσέξτε, όταν η επίθεση που δέχεται ο ΣΥΡΙΖΑ είναι για κομμουνιστικά χαρακτηριστικά, καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ποιος είναι ο κυρίαρχος αντίπαλος. Και ο κυρίαρχος αντίπαλος για την αστική τάξη και αυτόν που τρέμει επί της ουσίας, το είδαμε στις δημοτικές εκλογές σε πολλές περιπτώσεις και στις περιφερειακές, είναι ακριβώς η ισχυροποίηση του ΚΚΕ. Και δεν την τρέμουν μόνο αστική τάξη, την τρέμουν και άλλοι παράγοντες. Τρέμουν και άλλοι παράγοντες την τρέμουν. Την πολεμάνε, λέτε, βεβαίως. Και από αυτή λοιπόν την άποψη είναι καθοριστική η ισχυροποίηση του ΚΚΕ, ανεξάρτητα αν ευρύτερα λαϊκά στρώματα συμφωνούν σε όλα με το ΚΚΕ. Γιατί ακριβώς δεν πρόκειται να προδώσει την επόμενη μέρα την ψήφο του.